αποκάλυψη Star. Ποδαρικό με SMS για το εμβόλιο θα κάνουν οι Έλληνες. Την πρωτοχρονιά θα σταλούν τα πρώτα ειδοποιητήρια. Φρένο στα σενάρια για αλλαγές στο ωράριο των ρεβεγιών βάζει η κυβέρνηση. Έρχονται μαζικά τεστ για τον έλεγχο της πανδημίας. Χριστούγεννα με χιόνια και βροχές προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Ποιες περιοχές θα δουν άσπρη μέρα. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο πιο κρίσιμο 15ήμερο του lockdown μπαίνει ολόκληρη η χώρα. Από τις μέρες των γιορτών και το πόσο συνεπείς είμαστε όλοι θα κριθεί αν ο Ιανουάριος και το 2021 θα φτάσει με άρση περιορισμών ή ακόμα πιο σκληρή καραντίνα. Ήδη τα παρατράγουδα άρχισαν. Συλλήψεις και πρόστιμα για κορονοπάρτι στην Ξάνθη. Δεν χαλαρώνει το ωράριο στις μετακινήσεις. Δεν υπάρχει ρεβεγιόν φέτος, λένε λοιμοξιολόγοι. Νωρίτερα από τα Χριστούγεννα θέλησαν κάποιοι να κάνουν ρεβεγιόν στο σπίτι τους, μόνο που το πλήρωσαν ακριβά. Η παρέα από την Ξάνθη αποφάσισε να ταπιεί και να γλεντήσει υπό τους ήχους δυνατής μουσικής, υπολογίζοντας χωρίς το γείτονα που ειδοποίησε την αστυνομία. Αυτοί λοιπόν βρεθήκανε στο σπίτι του ενός εκ των τριών, όπου εκεί μάλλον θορυβούσαν παραπάνω το κανονικό. Οι αστυνομικοί επέμεναν, άνοιξε τελικά την πόρτα ο ένας, όπου ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου. Υπήρξε αντίσταση. Αυτές τις εικόνες θέλει να προλάβει η κυβέρνηση, γι' αυτό όσοι ήλπιζαν ότι την τελευταία στιγμή κάτι θα αλλάξει, διαψεύδονται. Θα παραμείνουμε αυστηρά σε αυτό το ωράριο. Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, δεν υπάρχει περίπτωση χαλάρωσης μέτρων. Το μεσημεριανό, όπως εξελίσσεται ρεβεγιόν, με τα ίδια άτομα που θα περάσουμε τις ημέρες των Χριστουγέννων, με τα ίδια θα γιορτάσουμε και την Πρωτοχρονιά. Η πόρτα του σπιτιού μας θα ανοίξει για λίγους και καλούς, χωρίς να αλλάξει η σύνθεση, αλλά ούτε και ο αριθμός των ατόμων που θα καθίσουν γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Μέχρι 9 τον αριθμό. Πού φίλους και παρέα, στο σπίτι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, μόνο στο σπίτι. Θα είμαστε λιγότεροι, γιατί πρέπει να είμαστε λιγότεροι. Πολύ χρησιμοποιούμε τη λέξη ρεβεγιόν. Θα πρέπει να κανονίσουμε να κάνουμε γιορτές. Τελείως οικογενειακά. Ανάμεσα στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι σε μερικές περιπτώσεις να φοράμε και μάσκες. Θα είμαστε οι δυο μας με το παιδί μας, οι τρεις μας. Το 15ήμερο των γιορτών θεωρείται από τους λοιμοξιολόγους το κρισιμότερο crash test από την αρχή της πανδημίας. Κατανοούν την κόπωση που αισθάνεται ο κόσμος, όπως και το ότι αποζητά στιγμές χαλαρότητας και ξενιασιάς. Όμως αυτά τα δύο συστατικά των γιορτών τους προκαλούν τρόμο. Φοβούνται ότι παρατράγουδα όπως της Ξάνθης θα τα συναντάμε όλο και περισσότερο αυτές τις ημέρες, με καταστροφικό όμως αποτέλεσμα. Το ρεβεγιόν θα είναι στο σπίτι μου, δύο άτομα, κανένας παραπάνω, ούτε και σκέφτηκα δηλαδή να έχω τους φίλους μου έστω ακόμα 2-3 άτομα παραπάνω. Πώς ήτασαστε για το ρεβεγιόν? Θα είμαστε συνολικά 4 άτομα. Αυτές οι γιορτές θα είναι διαφορετικές για όλους. Όμως το καλύτερο δώρο που θα μας χαρίσει πίσω τη ζωή μας είναι το εμβόλιο που φτάνει στη χώρα μας στις 26 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, να συνδεθούμε με την πλατεία Συντάγματος, γιατί οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Σταρ πριν λίγο και ο Γιώργος Σαραντάκος μόνο η μέρα καραντίνας δεν θυμίζουν. Γιώργο, σε ακούμε. Καλησπέρα, Σπύρο. Θέλω να σου πω καταρχήν ότι οι εικόνες που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι σαφώς καλύτερες από αυτό που είχαμε πριν από 20 λεπτά. Βλέπεις παρόλα αυτά ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ και θα σου εξηγήσω ακριβώς γιατί είναι καλύτερες, διότι πριν από λίγο δυνάμεις της αστυνομίας και περιπολικά και της δημοτικής αστυνομίας παρακάλεσαν τον κόσμο να φύγει από την πλατεία και από τα σκαλάκια που βρίσκονται στο πάνω μέρος τη λεωφόρα Αμαλίας, καθώς είχε σχηματιστεί πάρα πολλοί κόσμος που κάθε άλλο, όπως είπες και εσύ, θύμιζε εποχή lockdown και θύμιζε ένα χριστουγεννιάτικο, σαββατιάτικο βράδυ, 5 μέρες πριν από την γέννηση του Θεανθρώπου. Και βλέπουμε, Γιώργο, τώρα τις εικόνες που μας λες με τον κόσμο να έχει συγκεντρωθεί πάνω στα σκαλιά απέναντι από τη Βουλή. Ναι, Γιώργο. Ακριβώς. Και θα πρέπει να σου πω ότι χρειάστηκε να πάρουν οδηγίες οι άνδρες της αστυνομίας για να απομακρύνουν με συστάσεις τον κόσμο. Τα σκαλάκια τώρα πάνω έχουν αδειάσει. Υπάρχουν κόσμος, ο οποίος θα πρέπει να σου πω εδώ επίσης ότι έχει έρθει κόσμος από τη Γλυφάδα, από τη Βούλα, από το Παλαιό Φάλιρο. Έφτασαν εδώ χρησιμοποιώντας τον κωδικό 6. Είναι ο κωδικός που υπάρχει για την σωματική άσκηση και με βάση αυτόν τον κωδικό έφτασαν εδώ. Βέβαια, μέσα στα έθιμα της ημέρας, εκτός από τα πολύχρωμα φώτα, τα χιλιάδες λαμπιόνια που υπάρχουν εδώ, στήθηκε και στην οδό Ερμού, στο ύψος με την πλατεία Συντάγματος, ναι, και ένας τεράστιος αρκούδος.
ακούτε τον λέω εγώ, είναι μια τεράστια κατασκευή φωτισμένη με πολύχρωμα λαμπάκια και εκεί υπάρχει κόσμος πάρα πολλής, όπως βλέπετε άλλωστε τώρα. Είναι μια κατασκευή του Δήμου Αθηναίων στο πνεύμα των ημερών, γιατί και είχαν παραπονηθεί και οι καταστηματάρχες της οδού Ερμού ότι δεν υπήρχε ο φωτισμός κατά μήκος του δρόμου όπως υπάρχει στην πλατεία Συντάγματος. Μπήκε λοιπόν και αυτή η κατασκευή εδώ για να νιώσουμε λίγο περισσότερο Χριστούγεννα. Πάντως, Γιώργο, βλέπουμε και τους αστυνομικούς να είναι ανάμεσα στους πολίτες και να τους ζητάνε να απομακρυνθούν. Γιώργο Σαραντάκο, σε ευχαριστώ.